Θα πάμε να δώσουμε την καλησπέρα μας στον υπεύθυνο των Ακαδημιών του Ποδοσφαιρικού Ηρακλείου, τον κύριο Κώστα Ηλιάδη, που τον είδαμε και χθες. Έδωσε το παρόν στην αποθήκη Γάμα στο λιμάνι για τα 110 χρόνια του Ηρακλή. Κύριε Ηλιάδη, καλησπέρα και χρόνια πολλά ξανά. Καλησπέρα, χρόνια πολλά στο Ποδοσφαιρικό Ηρακλείο. Ήσασταν εχθές σε αυτή την εκδήλωση, σε αυτή την γιορτή. Είδατε και παλιούς φίλους, συμπαίκτες σας από το παρελθόν. Νομίζω ήταν μια ωραία στιγμή, έτσι. Πολύ καλή στιγμή. Συγχαρητήρια σε όλους τους ανθρώπους που διοργανώσαν αυτή την γιορτή για να θυμίσουν ότι ο Ηρακλής υπάρχει και θα υπάρχει. Και τα πιτσιρίκια σας, πιτσιρίκια μας, θα μας κάνουν ένα ωραίο δώρο αύριο. Κοιτάξτε να δείτε. Αυτή τη στιγμή ο Ηρακλής της Ακαδημίας που δημιούργησε την τελευταία στιγμή. Το ξέρω. Γίνεται προσπάθεια να ξαναεπανέλθουμε στις παλιές ακαδημίες που γνώριζε όλος ο κόσμος της Ελλάδος και όλοι οι Ηρακλητές. Γίνεται μια προσπάθεια τα παιδιά. Ο στόχος μας δεν είναι η νίκη, αλλά ο στόχος μας είναι να φτιάξουμε ακαδημίες όπως τις θέλουμε και όπως ήταν παλιά. Είναι πάρα πολύ δύσκολο το έργο σας και το δικό σας και όλων των προπονητών, γιατί πολύ απλά πέρυσι δεν υπήρχαν ακαδημίες. Γιατί δεν είναι ότι παραλαμβάνετε κάτι για να το συνεχίσετε, παραλαμβάνετε κάτι που δεν υπήρχε για να το χτίσετε από την αρχή. Και αυτή είναι μεγάλη δυσκολία. Ήταν πολύ δύσκολο κομμάτι. Ευχαριστώ τη διοίκηση και την εμπιστοσύνη που έδειξε στο πρόσωπό μου, που με φώναξε για να ξαναδημιουργήσουμε τις ακαδημίες από την αρχή. Τους παρουσίασε ένα πλάνο το οποίο θέλει πολύ υπομονή και δουλειά. Και πιστεύω με τους συνεργάτες, οι οποίοι δουλεύουν καθημερινά στο κομμάτι αυτό, ο Ηρακλής σε 3 χρόνια από τώρα θα μπορεί να βασίζεται στα τμήματα υποδομής. Είναι αυτό ένας χρονικός ορίζοντας τον οποίο έχετε προσδιορίσει ένα στόχος για την τριετία σε συνεργασία με τη διοίκηση πάντα? Καθημερινά μιλάμε συνέχεια με την διοίκηση. Έχουμε ανθρώπους οι οποίοι μας έχουν δείξει εμπιστοσύνη και αυτό είναι πολύ θετικό και από τον κύριο Παπαδόπουλο και από τον κύριο Καρατών και από τον κύριο Λιοντάρα και από όλη τη διοίκηση του Ηρακλή, αλλά και από τους ανθρώπους όπου ο κύριος Θοδωρίδης και ο κύριος Μαρμαρινός που είναι κοντά μας από την πρώτη στιγμή. Έχουμε συζητήσει το τι πρέπει να γίνει στην ομάδα, είναι κοντά μας και τους ευχαριστούμε και τα αποτελέσματα θα φανούν πολύ σύντομα. Mm-hmm. Πέρα από την ΚΑΠΑ 19 υπάρχουν και τα υπόλοιπα τμήματα. Εκεί σε τι επίπεδο είμαστε, τι μπορούμε να πούμε? Κοιτάξτε, επειδή πολύ βιαστικά κάναμε τις ακαδημίες σε ένα μήνα μέσα, μαζέψαμε γύρω στα 100 παιδιά. Δεν είμαστε ακόμα στο επίπεδο σε αυτό το οποίο θέλουμε. Καταρχήν πρέπει να ευχαριστήσουμε τους γονείς που κάνανε μεγάλη υπομονή και κάνουν ακόμη μεγάλη υπομονή, διότι δεν έχουμε φτάσει εκεί που θέλουμε. Πιστεύω το πολύ σε 15 μέρες θα έχουν τελειώσει όλα, θα γίνουν ανακοινώσεις που πρέπει να γίνουν και ο Ηρακλής θα λειτουργεί πλέον όπως τον οριματιζόμαστε όλοι οι άνθρωποι που είναι κοντά στον Ηρακλή. Θα γίνουν ανακοινώσεις από τους ανθρώπους που πρέπει να γίνουν, ωραία, όχι από μένα. Ωραία. Έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό το μπράβο που δώσατε στους γονείς, γιατί αρκετοί περίμεναν τον Ηρακλή να ξανακάνει οι ακαδημίες για να τα φέρουν. Αρκετοί έχουν επιστρέψει τα παιδιά τους στον Ηρακλή. Αρκετοί τα φέρουν για πρώτη φορά και είναι σημαντικό που σε αυτή τη δύσκολη περίοδο στηρίζουν αυτή την προσπάθεια και γράφουν τα παιδιά τους στον Ηρακλή. Αυτό είναι το πολύ, πολύ σημαντικό κομμάτι. Χωρίς την προσπάθεια αυτή των γονέων δεν θα υπήρχαν ακαδημίες τώρα. Και ιδίως στους ανθρώπους και ένα τμήμα που θέλω να το πω και δημόσιο, ΚΑΠΑ 14, αν δεν υπήρχε ΚΑΠΑ 14 που είχαν ξεκινήσει από το καλοκαίρι οι ίδιοι, για αυτή τη στιγμή τα χρωστάμε σε αυτούς τους ανθρώπους που χτίστηκε η ακαδημία. Να είναι καλά, να είναι καλά και για ακόμη μια φορά και εμείς να τους πούμε τα μπράβο. Είστε καθοδόν, έχετε φτάσει? Όχι, είμαστε λίγο στα γρεβενά απ' έξω. Α, ωραία, ωραία. Με το καλό λοιπόν να φτάσετε στην Άρτα και αύριο καλή επιτυχία για το παιχνίδι. Να μεταφέρετε τις ευχές μας σε όλη την ομάδα. Καλή δύναμη, κύριε Ηλιάδη. Ευχαριστούμε, να είστε καλά. Να είστε καλά, να είστε καλά κι εσείς. Αυτά λοιπόν από τον υπεύθυνο των Ακαδημιών του Ποδοσφαιρικού Ηρακλή, τον κύριο Κώστα Ηλιάδη.